Εκμεταλλευόμενος την τύχη του στο πρώτο γκολ που μπήκε μετά από κόντρα και τα απανωτά αμυντικά λάθη των παικτών του ΠΑΣ στο δεύτερο, ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε εύκολα με 2-0 και προσπέρασε τους Γιαννιώτες στη μάχη για τα play-off. Ο ΠΑΣ πήγε με προσδοκίες στην Τρίπολη, όμως έμεινε μακριά από τον καλό του εαυτό, επηρεασμένος και από τις απουσίες βασικών παικτών για το πλάνο του Ηρακλή Μεταξά. Το σημείο κλειδί, ωστόσο, ήταν το πρώτο γκολ μόλις το τρίτο λεπτό, όταν ο Ριέρα έκανε ένα αδύναμο σουτ που φαινόταν πως ήλεγχε ο Λοντίγκιν. Η μπάλα βρήκε όμως το εσωτερικό του δεξιού ποδιού του Κάρκα, άλλαξε πορεία και μπήκε στα δίχτυα του ΠΑΣ. Ένα γκολ πανομοιότυπο με εκείνο του Σάκχοφ της ΑΕΚ που είχε δώσει την νίκη στην ομάδα του στα Γιάννενα. Επίσης και τότε μετά από κόντρα στο πόδι του Γιάννη Κάρκα. Ο ΠΑΣ προσπάθησε να αντιδράσει με τον Αστέρα να υποχωρεί σημαντικά στο 1/3 του γηπέδου, δίνοντας πολύ χώρο στους Γιαννιώτες, όμως οι τελευταίοι δεν μπορούσαν να δημιουργήσουν ευκαιρίες. Μια παράλληλη σέντρα του Σάλιακα στο 16 που μπλόκαρε ο Τσιφτσής και δύο αδύναμα σουτ από Οικονομόπουλο και Λιάσο ήταν οι μοναδικές στιγμές για τους Γιαννιώτες μέχρι το 37, όταν η άμυνα του ΠΑΣ έκανε ένα λάθος από εκείνα που δεν τα συνηθίζει. Ο Κάργας έφαγε την προσποίηση του Μπαράλες σε βαθιά μπαλιά του Άλβαρες στο κέντρο της άμυνας, ο Πίρσμαν έχασε το μαρκάρισμα του Ριέρα και ο παίκτης του Αστέρα με πλασέ νίκησε το Λοντίγκιν κάνοντας το 2-0. Κάπου εκεί μπήκε τέλος στις όποιες ελπίδες των Γιαννιωτών που έχασαν την καλύτερη ευκαιρία στο 41ο λεπτό με τον Τσιφτσί να διώχνει εντυπωσιακά το σουτ του Μορέιρα. Στο δεύτερο μέρος ο Μεταξάς έκανε πιο επιθετική την ομάδα του με τις αλλαγές των Λόλι και Μπρένερ, βγάζοντας τους αρνητικούς, ειδικά στην αμυντική τακτική, Στάνκο και Οικονομόπουλο, χωρίς όμως να μπορεί να διασπάσει την πολύ καλά οργανωμένη άμυνα του Αστέρα. Όσο ο χρόνος κυλούσε, τόσο περισσότερο οι παίκτες του ΠΑΣ έδειχναν να μην πιστεύουν στην ανατροπή, αν και κέρδισαν αρκετά κόρνερ. Και έχασαν την καλύτερη ευκαιρία στο 81ο λεπτό με τον Παντελάκη να τροφοδοτεί τον Μίνα, αλλά τον νεαρό από πλεονεκτική θέση να κάνει ένα κακό πλασέ. Καλό ταξίδι, Άλκη. Ενός λεπτού σιγή. Στην Τρίπολη, σε όλα τα γήπεδα της Super League, στη μνήμη του Άλκη Καμπανού. Έχει πάει κοντά στον Παράλες. Ριέρα με μια ωραία ενέργεια αποφεύγει δύο και φτάνει έξω από την περιοχή για να σουτάρει και να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Μόλις το δεύτερο λεπτό ο Ριέρα δίνει προβάδισμα στον Αστέρα Τρίπολης. Πρέπει να έχει κοντράρει η μπάλα. Έχει μείνει άγαλμα ο Λοντίγκιν και ο Αστέρας είναι μπροστά. Να δούμε και πού και αν έχει κοντράρει η μπάλα πριν καταλήξει στα δίχτυα. Βέβαια έχει κοντράρει πάνω στον Κάργα. 1-0. Ο Αστέρας Τρίπολης προηγείται. Καραχάλιος απέναντι ο Σάλιακας του ζητάει την μπάλα. Γι' αυτόν είναι η πάσα και είναι πάρα πολύ καλή. Το γύρισμα χαμηλά μαζεύει ο Τσιφτσής πρώτου Περέα. Ωραία επίθεση. Ένα σούτ από τον Καραχάλιο. Ο Τσιφτσής θα μαζέψει στο 35. Εδώ σε συνθήκες αντεπίθεσης ο Πας Γιάννενα. Κάργας έβγαλε από τη φάση, αλλά παίρνει την μπάλα ο Ριέρα και έχει την ευκαιρία να βάλει και δεύτερο γκολ στο παιχνίδι στο 35. Ο Μπαράλες παραμένει κάτω μετά τη μονομαχία που είχε, αλλά έχει κάνει τη μισή δουλειά για να περάσει η μπάλα από την εναέρια μονομαχία που είχε εκεί και να φτάσει στον Ριέρα. Μένει όρθιος, ο Περέα, ο Μορέιρα βρίσκει χώρο, σουτάρει, ο Τσιφτσής θα σώσει. Και έξω η μπάλα από τον Άλβαρες στο 39. Στημένη μπάλα. Εκτελεί ο Σίτο. 42 λεπτά. Πρώτο δοκάρι περνάει από όλους. Ο Ριέρα είναι πάλι εκεί. Θα σηκώσει. Out. Καστάνιο. Λόλης. Τη βάζει στην περιοχή για τον Περέα. Πολύ εύκολα φτάνει εκεί ο Πας Γιάννενα. Το σουτ στην αγκαλιά του Τσιφτσή. Το 47, πάρα πολύ εύκολα. Ραμούσπε, θέλει την μπάλα όμορφα στον Πίρσμαν. Ο Μορέιρα κατεβάζει, δεν προλαβαίνει να εκτελέσει. Out. Χριστόπουλος, ωραίο μαρκάρισμα για να μην του επιτρέψει να εκτελέσει. Δεν αγχώνεται να βγει γρήγορα από την άμυνα ο Αστέρας. Έχει το Καρμόνα πάρα πολύ γρήγορα. Ο Κρεσπί δεν πρόλαβε. Ωραία πάσα αυτή για τον Σάλιακα. Σάλιακα στη σέντρα, στο έδαφος ο Περέα. Ο Άλβαρες υποπίεση από το Λόλι.
Εδώ είναι η πτώση του Περέα. Παίρνει και αυτός και τα χέρια του αμυντικού μαζί του. Πέφτουν και οι δύο κάτω και ο ένας τραβάει και ο άλλος τραβάει. Το αφήνει το μάτσο ο κύριος Αγγελάκης. Κεφαλιά του Παντελάκη, ο οποίος αμέσως τροφοδοτεί συμπαίκτη, χαμένη ευκαιρία για τον Πας Γιάννενα. Πήρε ο Λιάσος, ωραία. Μορέιρα. Λόλι στο έδαφος. Φάουλ από τον Βαλιέντε. Ο Μπρένερ έχει την μπάλα και εκτελεί για τον Σάλιακα που έχει αρκετό χώρο. Δεν έκανε καλή πρώτη επαφή. Παρ' όλα αυτά κάνει μια σέντρα με τη μία για τον Μίνα. Μαζεύει ο Τσιφτσής. Σάλιακας πίσω από την μπάλα. Πέρασε από όλους. Η κεφαλιά του Εραμούσπε out.